τέσσερις μέρες ακούσαμε και είναι ακόμα μέσα στα αυτιά μας αυτή η ωραία φράση. Άγγελος ο πρωτοστάτης, ουρανόθενε μέχρι την πίστη της ανθρώπων. Είναι το χαρούμενο μήνυμα που έφερε ο Άγγελος στη γη και ιδιαίτερα στην Παναγία μας, για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να συμβεί όλα όσα μας είπαν απόψε τα ψάλματα και τις αγωγές, για να ανοίξει ο δρόμος, να σωθεί η γέφυρα από τη γη στον ουρανό. Πατέρες της Εκκλησίας, για να δώσουν το νόημα και την βαρύτητα του δώρου που έφερε η Παναγία στον κόσμο, κάνουμε μία σύγκριση. Παίρνουν τα δύο πρόσωπα των γυναικών, την Εύα και την Παναγία. Και κάνουμε μία σύγκριση. Και ενώ οι δύο αυτές γυναίκες ζουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε μακρινές αποστάσεις και χρονικές και τροπικές, φέρνουμε τη σκέψη και της θεολογίας και της ψυχολογίας και της ιστορίας πάντοτε γύρω από τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν, η Μέλλα είναι το πρόσωπο εκείνο που είναι προνομιούχος. Έχει τη δυνατότητα να βλέπει το Θεό πρόσωπο ως πρόσωπο. Και όταν παίρνει την εντολή, την οδηγία από τον Θεό, είναι ξεκάθαρη. Θέλει να είναι ανεξάρτητη. Δεν θέλει να έχει αφεντικό στο κεφάλι της. Θέλει να πάρει το δρόμο της. Και παίρνει το δρόμο της μαζί με τον Αδάμ, με τον δρόμο που ξέρουμε όλοι μας. Αλλά η Παναγία μας ζει σε έναν άλλο χώρο, φτωχικό, όχι ιδιαίτερα σημαντικό. Μάλιστα, παίρνει και ένα βάρος της περιοχής. Γιατί όταν είπαμε ότι η Θεοτόκος, η Παναγία και η Απαριτωμένη έρχεται από τη Ναζαρέτ, διέλασαν και ιερολέφθηκαν οι άνθρωποι. Μα είναι, λέει, δυνατόν από τη Ναζαρέτ να βγει κάτι καλό. Διαφορετική λοιπόν η συμπεριφορά, διαφορετικά τα αποτελέσματα. Λέγει λοιπόν ένας πατέρας της Εκκλησίας, εκεί, στον Παράδεισο, εβάλλε τα ψιθυρίσα στη έρβα ο Άγιος, εξεγέρεσε. Εκεί λέει, στον Παράδεισο, ο Όφης, ο Πονηρός, είπε γλυκά λόγια στα αυτιά της και την εξεγέρεσε. Εδώ, στην Ναζαρέτ, ο Αρχάγγελος σου έφερε την είδηση ότι θα γίνει η μητέρα, ότι θα φέρει τον Υιό του Θεού στον κόσμο, για να μπορούν οι άνθρωποι να ανεβαίνουν από τη γη στον ουρανό. Εξετάραξε, της έφερε τα αρχεία σου, αλλά δεν την ξεγέλασε η απάντηση, η δουλειτουργή. Και αυτό είναι και διαφορετικά τα αποτελέσματα. Η Εύα λοιπόν θα το ακούσουμε σε λίγες ημέρες μέσα στην Εκκλησία. Εκάθισε κατέναντι απέναντι από την Παράδεισο και έκλαιγε. Και θρυνούσε λέγοντας «Ουέτη αθλία». Δεν θέλω όμως, θα λέει μακρύα. Και πράγματι, διαμέσου του Θεού, απέπα η θέλετε και το αθλία και η μακρύα.
Δύο άνθρωποι λοιπόν, η Θεοτόκος και η Εύα, μακριά από μας και στον χρόνο αλλά και στα γεγονότα. Τα αποτελέσματα όμως καλούμε, γιατί είμαστε και τα παιδιά της Παναγίας, είμαστε και τα παιδιά της Εύας. Κάθε φορά που απομακρυνόμαστε, αποκοπτόμεθα, κύριε Βλέσκορα, σε αυτό που γίνεται, από την κοινωνία με τον Θεό και τον Πατέρα, όχι τον Θεό τιμωρώ, εκδικητή, αλλά τον Θεό της αγάπης. Κάθε φορά που απομακρυνόμαστε, είμαστε τα παιδιά της Εύας. Και κάθε φορά που είμαστε κοντά του και ζούμε τη χάρη του, είμαστε τα παιδιά της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέει, οι γενναίες των ανθρώπων κάθε φορά που θα ακούν για την Εύα, θα λένε «Ουέ τη αθλία». Κάθε φορά που θα ακούνε για τη Θεοτόκου, θα λένε «Μακαρία». Γι' αυτό και η πίστη των χριστιανών και το τοποθέτησε στο αιώτερο μέρος, στο τέλος, στην πρώτη θέση, για να την τιμάμε. Αλλά ακόμα περισσότερο, αν δούμε την μορφή του λαού που θέλει να δείξει ότι είναι αιώνα, είναι ο ουρανός, πάνω στον ουρανό ξεχωρίζεται ο παντοκράτη, γύρω-γύρω οι σειρές της ζωής του κρύου. Και κάτω-κάτω στη ζώνη που βλέπετε γύρω-γύρω βάζουμε τους αγίους, γιατί είναι πιο χωματέοι, πιο κάτω, κοντά, κοντά μας. Και να τους βλέπουμε και να θέλουμε ουράνιο και παράδειγμα. Και την Παναγία μας τη βάλαμε στην Πλατιτέρα πάνω. Όχι. Τι είναι η κόκκινη αυτή τεχνολογικά. Είναι αυτή που συνδέει την οροφή των ουρανών με τη γη. Και εκεί είναι σύνδετα. Σε αυτό το χώρο που με συγκέρει, παίρνει από εδώ τις ετήσεις τα κτήματα, ανεβάζει για να φτάσουν στον χρόνο. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε αυτή την εικόνα που βγαίνει από το νόημα το ουσιαστικό, ότι έρχεται το μήνυμα σε μια και χαριχωμένη στην Παναγία μας, η Αγία η γέφυρα, η μετάδοσα εκείς προς τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά που βλέπουμε την Παναγία μας, που μυστικά συμβολίζει και τη μορφή της μάνας μας, ας καταλαβαίνει καλύτερα. Και όταν λέμε χαίρε στην Παναγία μας, τον βραβείο της Εύας Κύριος, η Εύα, ο ταλέπορος άνθρωπος, και εκείνη είναι που σφουγίζει τα μάτια της Εύας. Αν πέρα σε ένα παιδί, σε ένα καλλιτέχνη, αυτά τα δύο λόγια να τα κάνει πίνακα. Φέρε τον δεχρίο της Εύας η δίδαξη. Θα έφερε ένα πίνακα η Παναγία Αγρών τα χέρια της και σφουγγίζει τα δάκρυα της Παναγίας Εύας. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει αυτός ο ίδιος και πρέπει να το λέμε χαίρε τον δεχρίο της Εύας δίπλωσης. Χαίρε τον δακρύο του κάθε ανθρώπου δίπλωσης. Χαίρε τον δακρύο των δικών μου κάθε ένας από εμάς δίπλωσης. Δεν μπορούσε αυτή την κατάσταση, αυτόν αυτή την εικόνα, αυτή την παραδοχή, η γενιά, οι γενιές των ανθρώπων, των πατέρων μας, σκλαβωμένο,
δείξει, να μην την έχουν υπόψη του οι δάσκαλοι, οι ίδιοι. Αυτό είναι ο κύριος λόγος που οι πατέρες μας οι πολεμένοι διάλεξαν αυτή την ημέρα να κηρύξουν την Επανάσταση. Διότι όπως η Θεοτόκος ή η γέφυρα για να μένουν εδώ στον άνθρωπο, έτσι είναι δυνατόν κατά την πίστη μας και κατά την πίστη αυτών των ειδών αυτή την ημέρα να θεμελιώσουμε τον αγώνα της ελευθερίας. Σε ένα μοναστήρι εδώ κοντά, αυτοί οι πατέρες μας πρώτοι, οι δυνατοί, υπέγραψαν και είπαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Έτσι έγινε ο αγώνας. Έγινε ο Ιερός Αγώνας και έτσι γιορτάζουμε και απόψε και αύριο και θα γιορτάζουμε σε αυτόν τον χώρο και σε αυτόν τον τόπο όσο υπάρχει η ζωή αυτό το δίκονο την απελευθέρωση του ανθρώπου από την αμαρτία και τη συμπαρία την απελευθέρωση και την ελευθερία του ανθρώπου για να χαρεί τη ζωή του. Βέβαια, το δικήκι και κάθε κύκλος έχει τη δική του τη σφαγίδα. Κάθε βλέπουμε με καθαρά τα μάτια, άλλα και χρειαζόμαστε προσώπους, άλλα και χρειαζόμαστε βοηθητικά στοιχεία για να μπορούμε να ζήσουμε το νόημα της εποχής μας. Αλλά εμείς έχουμε και τους αρχαίους. Ευχόμαστε η Παναγία Θεοτόκος πάντα σας και πάντα να προσφέρει με εσάς.